Βαίνει, γιατί από τη μία, υπάρχει αυτή η επιχειρηματολογία από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας ότι εμποδίζεται τις επενδύσεις, ότι δεν γίνονται, καθυστερούνται κτλ. Απ' την άλλη υπάρχει και ένας κόσμος ο οποίος έχει διαμαρτυρηθεί ότι δεν τηρούνται, ας πούμε, υπερβαλλοντικοί όροι στην Χαλκιδική, στο Βόλο ή αλλού. Τι συμβαίνει? Θα σας πω. Να ξεκινήσω, αν μου επιτρέπετε, από το θέμα με τη Βόρεια Μακεδονία. Πριν από λίγες μέρες, μια αποκάλυψη... Ναι. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Σύμφωνοι, αλλά έχω το λιγότερο χρόνο, αν καταλαβαίνω καλά. Αλλά θέλω να απαντήσω. Πριν από λίγες μέρες... Έχετε μιλήσει αρκετά, κύριε Μαντάση. Εντάξει, okay, μπορεί να μην το κατάλαβα. Πριν από λίγες μέρες, από τα WikiLeaks, βγήκε η αποκάλυψη, η οποία δεν διαψεύστηκε, ότι η πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας θα δεχόταν από το 2008 το Βόρεια Μακεδονία. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι οι τότε υπεύθυνοι στην εξωτερική πολιτική, και δεν το αρνήθηκαν ποτέ, είχαν προσεγγίσει το ονοματολογικό με αυτή τη γραμμή, με την οποία γραμμή συνεχίσαμε. Πετύχαμε μία συμφωνία, επαναλαμβάνω, που είναι υπέρ της ειρήνης, της συνανάπτυξης και της συνεργασίας στα Βαλκάνια, εκτός αν κάποιοι, και υπάρχουν και πολλά άλλα ακόμη θα μπορούσε να πει κανένας, εκτός αν κάποιοι επιθυμούσαν στα βόρεια σύνορά μας να παίζει κρίσιμο ρόλο ο ανατολικός μας γείτονας, η Τουρκία. Ίσα-ίσα πιστεύω, βαθιά πιστεύω, ότι αυτά ήταν μια κρίσιμη τομή, θαραλέα τομή, με πολιτικό ρίσκο, αλλά με ήσυχη τη συνείδησή μας, και το υποστηρίζω πραγματικά επί της ουσίας, η οποία άνοιξε το δρόμο για μια διαφορετική πολιτική στα Βαλκάνια, μια τομή η οποία θα φέρει πολύ σημαντικά αποτελέσματα και στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια συνολικά. Δεύτερο, δεν μπορώ να ακούω να υποστηρίζεται μία λογική, υποτίθεται κοινής λογικής αντίληψη, ότι κάποιος έδωσε το μακεδονικό για να πάρει τις συντάξεις. Διότι η αλήθεια είναι ότι τη μη περικοπή των συντάξεων μπορέσαμε και την καταφέραμε επειδή πετύχαμε τους στόχους μας και είχαμε το δημοσιονομικό χώρο να το κάνουμε. Όλα τα υπόλοιπα είναι, αν μου επιτρέπετε, φαντασιώσεις και σκόνη που ρίχνει η Νέα Δημοκρατία και fake news, προκειμένου να κρύψει αυτό που πραγματικά υπάρχει στο εσωτερικό της, δηλαδή μια ακραία ομάδα η οποία δεν υποστηρίζει καθόλου, δεν ήθελε να δει ποτέ μια τέτοια λύση, και βρήκανε αυτό το τέχνασμα, αν μου επιτρέπετε, το οποίο είναι τουλάχιστον άθλιο, τουλάχιστον άθλιο, να λένε ότι η κυβέρνηση με τους θεσμούς και τους εταίρους... Κύριε Μαντά, αν θέλετε λίγο πιο σύντομα, αν έχετε την καλοσύνη. Δεν μπορώ πιο σύντομα, θα με κόψετε εκεί που είναι ο χρόνος μου και τελείωσε. Λοιπόν, πάω παρακάτω. Στο ερώτημα που θέσατε, και τελειώνω με αυτό, γιατί δεν είναι μόνο οι επενδύσεις, εκτός αν είναι fake news, και οι εκατοντάδες χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, εκτός αν είναι fake news και τα στοιχεία που είπα σε σχέση με το τι κάναμε στο εργασιακό πεδίο, τι κάναμε για την πρώτη κατοικία, τι θα κάνουμε και σε σχέση με τις ρυθμίσεις του ασφαλιστικού, τις 120 δόσεις και άλλα πράγματα, αλλά να πάρουμε, σας παρακαλώ, να κάνετε ρεπορτάζ και να δούμε μία-μία τις δεσμεύσεις που είπε ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Και αν θα, είναι θα επιμείνω το πάρα πολύ, γιατί ξέρω. Της χρονιάς, θα επιμείνω πάρα πολύ, γιατί ξέρω. Πείτε κάτι άλλο. Ξέρω. Τι λέτε, κύριε Χατζηδάκη? Εμένα θα μου πείτε αν θα πω κάτι άλλο. Όχι, στο ΣΥΡΙΖΑ το λέω. Κύριε Μαντά, με την έννοια ότι θα ισχυριστείτε ότι δεν είπατε ψέματα. Ο ίδιος είπε ότι είχε αυταπάτες για να καλύψει τα ψέματα. Κοιτάξτε τι. Για δε το θέμα των Σκοπίων, καμιά ελληνική κυβέρνηση, και αποδείχθηκε και στα αρχεία του Υπουργείου Εξωτερικών και στις συζητήσεις της Βουλής, δεν είχε δεχθεί ούτε μακεδονική γλώσσα ούτε μακεδονική εθνικότητα. Τα έχουμε απαντήσει αυτά πολλές φορές. Αυτό που δεν δέχθηκαν 6 πρωθυπουργοί πρωτύτερα. Αυτό φαίνεται από τα χαρτιά που κατέθεσε ο ίδιος ο κύριος Κοντιάς. Διότι έχουν απαντηθεί με σαφή τρόπο όλα αυτά τα πράγματα, εντάξει, τα οποία λέτε. Θα τα απαντήσουμε και στον κόσμο και στους ανθρώπους έναν έναν. Και ας μας κρίνουν αυτοί. Κύριε Μαντά, έχετε ολοκληρώσει?
Συγγνώμη, με ας πιέζει πάρα πολύ. Βεβαίως. Τελειώνω μόνο δείχνοντας το δημοσίευμα της Καθημερινής σε σχέση με τις ξένες επενδύσεις. Αν δείτε τα τρία τελευταία χρόνια, 16, 17, 18, όσον αφορά τις άμεσες ξένες επενδύσεις και το τι γινόταν πριν με εξαίρεση τα χρόνια πριν από σας την... Σας είπα, σας μίλησα χρόνια, συνολικά για τις επενδύσεις, πριν. Οι οποίες είναι ένα ευρύτερο μέγεθος. Εσείς μιλάτε για ένα υποσύνολο, για ένα μιλάω δέντρο. Μιλάω για αυτό το δάσους. Υποσύνολο που έχω γνώση να μιλήσω. Το παραδέχτηκα... Συνολικά όμως είμαστε στον πάτο. Τι να το κάνει εντάξει, ο άλλος, είμαστε στον αυτό πάτο. Που λέτε. Μάλιστα. Αυτό το είμαστε στον πάτο. Σε σχέση με το είπα το 18 στις επενδύσεις συνολικά, ελληνικές, ξένες, μικρές και μεγάλες, ήμασταν τελευταίοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε σχέση με το 17 ήμασταν 3 δις παρακάτω. Υποχώρηση σε σχέση με το 17. Και σε σχέση με το 7 είμαστε 3 φορές παρακάτω. 3 φορές. Δραματική κατάσταση. Τι συζητάμε. Αλλιώτικα δηλαδή έχουν τρελαθεί οι νέοι με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ και φεύγουν στο εξωτερικό. Τι λέμε τώρα εδώ. Πότε φύγαν οι νέοι στο εξωτερικό, και παλιότερα και επί των ημερών. Σας. Διότι ήρθατε λοιπόν, να τα κάνετε μάλιστα. Καλύτερα και τα κάνετε χειρότερα, κύριε Μαντά. Αυτό είναι το θέμα. Την ώρα που ετοιμαζόταν η ελληνική οικονομία να τροποδρομήσει, βουλιάξαμε πάλι στο πηγάδι της ύφεσης. Αν μου επιτρέπετε μια μικρή λεπτομέρεια. Πολύ σύντομα για να σας αποχαιρετήσω. Όχι, μόνο μια μικρή λεπτομέρεια θα πω. Ξεχνάει ο κύριος Χατζηδάκης ότι μεταξύ του Ιανουαρίου του 2015 και του Σεπτεμβρίου του 2015 προηγήθηκαν εκλογές και μετά από τη συμφωνία. Και μεσολάβησαν καμιά εκατοστή δισεκατομμύρια μετά στις από πλάτες του ελληνικού λαού. Μα θέλετε συνέχεια να μιλάτε. Μου επιτρέπετε να τελειώσω μια... Όχι, να μιλάτε πάνω σε μένα. Το έχει κρίνει αυτό ο λέω. Άρα, τουλάχιστον σε αυτές τις εκλογικές αναμετρήσεις που γίνανε το 2015, το δημοψήφισμα και το 2015 μετά τη δύσκολη συμφωνία... Το κάναμε. Δεν κρυφτήκαμε, ούτε μάλιστα. Θα κρυφτούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.